Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Δημοτικό Συμβούλιο από τα παλιά, θύμισε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, με τους τόνους να ανεβαίνουν και την αντιπαράθεση να φτάνει στα άκρα. Πρωταγωνιστές της αντιπαράθεσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Σερών και η κυρία Αριάδνη Παπαφωτίου. Αφορμή για την ένταση στον καυγά και τις φωνές στο γήπεδο του Πανσεραϊκού και η επικινδυνότητά του. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Σέρας, Δημήτρης Μιχτσόγλου, μετά από αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλη Κατριτζόγλου. Γιατί υπάρχουν και σχέδια. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο λέει. Είναι αποδεκτό να μην ξέρεις. Αλλά δεν είναι αποδεκτό να μην ακούς το. Και μετά να το πεις. Σε κανέναν δεν αρνήθηκε η Γενική Υπηρεσία, ο Παπά, ο Αντιδήμαρχος Αρμόδιος και η Δημήτρηση. Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθαν σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Βασίλης Κατριτζόγλου με την επικεφαλής της δύναμης Σεραίων Αριάδνη Παπαφωτίου. Το φυτίλι που άναψε τη φωτιά ξεκίνησε από την ώρα που ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης έκανε πλήρη ενημέρωση στο σώμα για το κολυμβητήριο Σερών, αναφερόμενο στο πρόβλημα που προέκυψε και την λύση που αναζητά ο Δήμος. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε πυροτεχνήματα κάποια λεγόμενα της αντιπολίτευσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κάποιοι εκμεταλλεύονται και σκυλεύουν πάνω στο θάνατο του 11χρονου παιδιού στο ένατο δημοτικό. Η τοποθέτησή του αυτή έφερε την έκρηξη της Αριάδνης Παπαφωτίου. Προτού βγούμε και πετάμε πυροτεχνήματα για εκμετάλλευση, κάνοντας εκμετάλλευση αγωνίας του κόσμου, εδώ στις Σέρες ειδικά, μετά το τραγικό γεγονός του Δεκεμβρίου στο σχολείο, γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται, σκυλεύουν πάνω σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, σας παρακαλώ. Κύριε, είσαι απαράδεκτος. Κύριε Παπαφωτίου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και για την αγκαλιοποίηση ενός κοινωνικού σημάδου για το οποίο μας είναι εξηγήσει. Δεν επεμβαίνετε, σας παρακαλώ πολύ. Εδώ δεν είναι ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη στατικότητα του κτηρίου του κολυμβητηρίου. Στατικότητα του περιμένουμε σε λίγες μέρες. Θα έχουμε σε λίγες μέρες το πόλεμο και ανάλογα τα κινητοποιούμε. Ο Δήμαρχος μάλιστα ανέφερε πως ο Δήμος δίνει βαρύτητα στην ασφάλεια των πολιτών, παρά του ότι κάποιοι γράφουν και λένε πως δίνει βαρύτητα στις φωτογραφίες και τα λουλούδια. Αν μου γράφουν κάποιοι ότι εμείς δίνουμε βαρύτητα στα λουλούδια ή στην κοστοδραλοπισμό και δεν δίνουμε βαρύτητα στην ασφάλεια, γιατί και αυτό είναι απλώς πυροτέχνη. Και στο ένα και στο άλλο. Ειδικά στην ασφάλεια είναι το πρώτο πράγμα το στο οποίο δίνουμε. Λίγα λεπτά αργότερα η κυρία Παπαφωτίου θέλησε να θέσει τα δικά της ερωτήματα, κάνοντας όμως πρώτα μία μικρή τοποθέτηση επί του θέματος του γηπέδου. Η τοποθέτησή της αυτή διεκόπη από τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Χρυσανθίδη και τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Καρακολίδη, παρά του ότι ο πρόεδρος Βασίλης Κατριτζόγλου είχε ζητήσει να μην διακόπτει κανείς κανέναν. Η τεχνική έκθεση, κύριοι συνάδελφοι και κύριε πρόεδρε, είναι σαφέστατη. Είναι 225 σελίδες και έχει πάνω από 300 φωτογραφίες που πιστοποιούν χωρίς καμία αμφιβολία την ακαταλληλότητα και της Ανατολικής Κερκίδας και της Δυτικής. Στους αγώνες και με το Παραλίμνιο και με την ΑΕΚ, ένα είναι το δεδομένο. Θυμίζω ότι με εντολή του Δημάρχου
αυτές οι κερκίδες δόθηκαν σε κρίση και πάνω τους ήταν πάνω από 300 άτομα που ρίσκαραν τη ζωή τους εν αγνία τους, αλλά σε γνώση του Δημάρχου, παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Επομένως, εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα. Σας παρακαλώ, κύριε Σαββίδη, εμένα είστε υπεύθυνος για όλα αυτά. Και θα έπρεπε άλλα να λέτε, και όχι αυτά που σας ακούω να εξτομίζετε. Το ερώτημά μου λοιπόν σας ενοχλεί. Καταλαβαίνω. Αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Επομένως, αν αναλαμβάνετε ευθύνες για το κολυμπητήριο, τις ίδιες θα έπρεπε να αναλάβετε και με το κόκκινο με το οποίο σημείωσαν οι μηχανικοί την κατάσταση των κερκίδων. Το δε ερώτημα της κυρίας Παπαφωτίου έβαλε φωτιά στη συνεδρίαση. Ο δε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την κάλεσε για να τεκμηριώσει την αξιοπιστία της για τα όσα λέει, να αναρτήσει τα ανάλογα έγγραφα. Χαρακτήρισε δε την τοποθέτησή της διάγγελμα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν ο Δήμαρχος θα ξανάμενε στο σπίτι του μετά από σεισμό, που οι μηχανικοί θα χαρακτήριζαν το σπίτι του κόκκινο. Αυτή την κατάσταση λοιπόν έχουμε στις κερκίδες. Δεν θέλουμε να ακούσουμε ποιο είναι. Και υπάρχει τέτοιο χαρακτηρισμό από το ΔΝΑ. Κύριε Παπαδίου, εάν υπάρχει έγγραφο το οποίο χαρακτηρίζει κόκκινο στο γήπεδο, παρακαλώ, άρχισε να το αναρτήσετε. Τώρα. Συγγνώμη, μη λέτε. Καταρχήν δεν κάνετε ερώτημα και είναι, δεν σας τιμά να κάνετε ουσιαστικά καταδολιστική λειτουργία του κανένα. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Βάσκα, νομίζω, πώς θα κάνετε. Δεν γίνεται να παίρνετε το λόγο για να κάνετε ερώτημα και να κάνετε διάγγελμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέτε όμως, για να τεκμηριώσετε την αξιοπιστία σας, αναρτήστε αύριο το έγγραφο που απαγορεύει τη λειτουργία του κυπέδου. Για να δούμε τι είστε αξιόπιστοι. Λοιπόν, ο επόμενος. Ο κύριος Φεζής. Δεν έχει το λόγο. Το χαρακτηρίζει τελείωσε. Εσείς αναφέρεστε σε άλλη. Τελείωσε, κυρία Παπαδίου. Το διάγραμμα τελείωσε. Ορίστε, κύριε Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Αλλά δεν θα σας αφήσω να κερδίζετε εντύπωση. Παρακαλώ, δεν σου δίνω καμία εντύπωση. Δεν είναι το διάγραμμα. Εσείς είστε σε όλη την διαδικασία. Πήρατε το λόγο για να κάνετε ερώτημα και δεν κάνατε ερώτημα. Σχετικά με πήρατε το λόγο για ερώτημα και δεν κάνατε ερώτημα. Λίγο αργότερα ένταση επικράτησε και με το Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Μιχτσόγλου, καθώς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τον επίπληξε που δεν έθεσε αμέσως το ερώτημά του. Δεν ξέρω γιατί το σύγκριση. Ακούσαμε το Δήμαρχο τόση ώρα. Εγώ νόμιζα να κάνει ισολογισμό-απολογισμό. Έτσι κατάλαβα. Το ερώτημά σας ποιο είναι? Θα το πω, κύριε Πρόεδρε, μην βιάζει το ερώτημα, θα το πω. Για το ερώτημα είπα, εντάξει, ποιο είναι, ποιο θα το πω. Και πήρα το λόγο για να το πω. Ποιο είναι. Και θα ξεχάσω και αυτό που ξέρω στο τέλος. Δεν είναι με αγωνία, με την αγωνία θα μείνεις. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν σ' αρέσει. Προχωρήστε. Δεν σ' αρέσει. Προχωρήστε. Θα πηγαίνουμε συνέχεια με αυτά που αρέσει εσένα. Τόσα χρόνια πήγαμε, φτάνει. Ο κύριος Μιχτσόγλου ήθελε να θέσει το ερώτημά του που αφορούσε στην αγροτική οδοποιία αλλά και στις πατάτες της Βροντούς με αφορμή κάποια καλάθια με δώρα που έκανε ο Δήμος Ερών και περιείχαν πατάτες οι οποίες ο ίδιος αναρωτήθηκε από πού αγοράστηκαν. Ο Δημήτρης Μιχτσόγλου ζήτησε να σταματήσει η ειρωνία από πλευράς των συμβούλων της συμπολίτευσης, όπως επίσης και από πλευράς του Προέδρου να σταματήσει το απογορευτικό που τους βάζει. Ο κύριος Μιχτσόγλου αγανάκτησε και τελικά από την τροπή που πήρε η συζήτηση και την στάση του Προέδρου Βασίλη Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Ένα καλάθι και δώσατε στους πολιτικούς και καλώς κάνετε και στους στοχούς και βάλατε μέσα και πατάτες. Μπορώ να ρωτήσω από ποιον τις πήρατε τις πατάτες. Γιατί κάναμε εμείς τόσα χαρτιά και μισθό το πήρε και ο Δήμαρχος το χαρτί. Μην γελάσεις, κύριε. Δεν χρειάζεται. Γιατί γελάς, κύριε Μισελή. Εσύ έχεις το πρόβλημα το οικονομικό σου επιμένω. Εγώ δεν το έχω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πατάτα είναι. Σε παρακαλώ πια. Τάνει κάθε μέρα μας κοροϊδεύετε εδώ πέρα. Δεν με έχετε
Δεν είναι καφενείο. Εδώ η Βουλή είναι καφενείο τώρα. Εμείς που μιλάμε λίγο παραπάνω έχουμε πρόβλημα. Μη μιλάς εσύ, μη μιλάς εσύ. Πώς θα μιλήσουμε. Σας έχω μιλήσει τον λόγο. Μιλάμε, ειρωνεύωσαστε. Και εμείς μπορούμε να ειρωνευτούμε όταν μιλάτε. Δύσκολο μας είναι. Σας διέκοψε κανείς. Επειδή δεν σας παίρνει πρώτο πλάνο. Δεν βλέπω που ειρωνεύετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν βλέπω. Σας παίρνει πρώτο πλάνο η κάμερα, θα κάνετε σοου. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Κυρία Καλαβίδη. Το θέμα της ασφάλειας είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί στο Δήμο Σερών και σε αυτό δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και προτεραιότητα, ξεκαθάρισε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης, σε ό,τι αφορά το κολυμβητήριο των Σερών, το οποίο παραμένει κλειστό τουλάχιστον έως και την Τετάρτη, όπως είπε. Ο κ. Χρυσάφης ενημέρωσε το Σώμα και για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την πληρωμή μέρους των οφειλών προς την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Όλες οι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει με τη ΔΕΙΑΣ είναι στη συνεργασία με το Δήμο. Είναι σε απόλυτη ταυτόσιμη θέση με το Δήμο, ούτως ώστε να λύσουμε ένα από τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ για πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε ότι δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι ενέργειες που έγιναν από πλευράς ΔΕΙΑΣ αναφορικά με τη δέσμευση λογαριασμών του Δήμου Σερών δεν ήταν τυχαίες, αλλά ήταν σε συνεννόηση με εμάς, παραδέχεται ο Δήμαρχος Σερών, ο οποίος και τόνισε πως αυτό ήταν ο μοναδικός τρόπος ώστε να δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό το φαύλο κύκλο που είχε δημιουργηθεί 17 χρόνια τώρα και δεν κατέληγε πουθενά. Ο Δήμος είχε οφειλές προς την επιχείρηση και η επιχείρηση προς τον Δήμο, αλλά ο συμψηφισμός δεν κατέληγε πουθενά, με τον Αλέξανδρο Χρυσάφη να ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί, καθώς η επιχείρηση έχει μεγάλη ανάγκη τα χρήματα για να λειτουργήσει. Είχαμε συνεννοηθεί ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι ενέργειες και τελικά να καταλήξει να γίνει η δέσμευση του λογαριασμού για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο δεν είναι ολόκληρο το ποσό το οποίο διεκδικεί φυσικά η ΔΕΗ. Αλλά ένα ποσό το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα να σταθεί όρθια σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο και κυρίως αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να έχουμε μια κρίση από το δικαστήριο με τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν και από τη ΔΕΙΑ, αλλά και από το Δήμο Σερών, να έχουμε μια κρίση συγκεκριμένη επί του προβλήματος στο οποίο δεν συμφωνούν δυστυχώς οι δύο υπηρεσίες. Άρα θα έχουμε μια αντικειμενική κρίση η οποία θα είναι απόλυτη και θα ακολουθηθεί από όλους υποχρεωτικά. Έτσι λοιπόν και οι δύο στόχοι επιτυγχάνονται και κυρίως αυτό το οποίο είχαμε πει από την αρχή, ότι θέλουμε τη ΔΕΙΑΣ, τη μεγαλύτερη επιχείρησή μας, να την κρατήσουμε όρθια σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Η διαδικασία της κατάσχεσης από πλευράς της επιχείρησης θα προχωρήσει κανονικά ώστε να μπορεί να λάβει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που της οφείλει ο Δήμος Σερών, καθώς αυτό είναι το ποσό που ισχυρίζεται με αποδεικτικά στοιχεία η ΔΕΙΑΣ πώς της οφείλονται. Η ανακοπή η οποία συζητιέται μετά στο δικαστήριο, αλλά η κατάσχεση θα συνεχίσει, δηλαδή η διαδικασία της κατάσχεσης προχωράει. Άρα θα δεσμευτούν και θα περάσουν χρήματα από τον Δήμο στην ΔΕΙΑΣ. Θα γίνει εδώ μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτή, να τακτοποιηθεί δηλαδή και στον Δήμο αυτό το ποσό. Θα γίνει λοιπόν η ανακοπή, θα προχωρήσει το δικαστήριο στην απόφαση, την οποία θα σεβαστούν όλοι. Το πρωί της Παρασκευής, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε σε αναμόρφωση του κωδικού που αφορά στις δικαστικές αποφάσεις, όπου εκεί έβαλε το ποσό του 1.200.000 ευρώ, που είναι και το ποσό που θα δοθεί ως έναντι στην ΔΕΙΑΣ, έως ότου το δικαστήριο αποφασίσει για το τελικό ποσό. Προβήκαμε σε μια διαδικασία της εντάλματος δικαστικής πληρωμής, η ΔΕΙΑ, ύψος περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπου εμείς λοιπόν απολύτως εμπεφωνημένα, όπως φαίνεται και από την αναμόρφωση που κάναμε συνειδητά απολύτως σε δικαστικά έξοδα, θα δώσουμε στην ΔΕΙΑ 1.200.000 ευρώ, έτσι ώστε να λύσει κάθε πρόβλημα ρευστότητος που έχει και στη συνέχεια θα κάνουμε ανακοπή επί της αποφάσεως αυτής σαν Οικονομική Επιτροπή, ώστε από τη μια η ΔΕΙΑ και από την άλλη ο Δήμος Σερών να πάνε όλα τα χαρτιά και όλες τις πληροφορίες που έχουν στον διοικητικό δικαστή, ο οποίος θα επιληφθεί τις υποθέσεις και θα δώσει μια τελεσίδικη λύση, έτσι ώστε αυτό το αγαθόδες ζήτημα να λυθεί. Σας έχει κάνει κατάσχεση η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει κατάσχεση.
άσκηση με την έννοια της κατάσκωσης, υπάρχει δέσμευση λογαριασμού της τάξης του 1.200.000 ευρώ, απόλυτα συμπεριφωνημένο επί αυτού, γι' αυτό και βλέπετε ότι βλέπετε σήμερα. Και είναι ένα 200 και όχι 2,5. Ακριβώς, γι' αυτό και εμείς περάσαμε με δική μου έγγραφη εισήγηση στην Οικονομική Υπηρεσία, αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη λεγόμενη κεντρική αναμόρφωση, την πρώτη μεγάλη αναμόρφωση. Αυτό ακριβώς το 1.200, γιατί η εντολή του Δημάρχου προς εμένα σαν Δημάρχου Οικονομικών είναι ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με αυτά που λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν κρυβόμαστε, τα υλοποιούμε. Αυτό κάναμε άμεσα, θέλοντας να καταδείξουμε σε όλους ότι αυτό που η διοίκηση Χρυσάφη υπόσχεται το πραγματοποιεί. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σερών, προέρχεται από την υπηρεσία του Δήμου που δεν μπορεί να ταυτίσει το ποσό που οφείλει στη ΔΕΙΑΣ και το αντίστροφο. Η ΔΕΙΑΣ, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, είχε πάντα ξεκάθαρο ποσό οφειλής. Από τη ΔΕΙΑΣ υπήρχε μια ξεκάθαρη κατάσταση. Αυτή είναι η λογαριασμή που έχουμε εκδώσει για το Δήμο, αυτά είναι τα ποσά. Από την άλλη μεριά, από τον Δήμο, δυστυχώς και λόγω προγράμματος αλλά και λόγω δυσλειτουργιών πολλές φορές και στο λογιστήριο, δεν είχαμε μια ξεκάθαρη θέση και δεν προχωρούσε και διαδικασία εκταμίευσης ποσών από το Δήμο, δεν προχωρούσαν τόσα χρόνια εκταμίευσης ποσών από το Δήμο προς την ΔΕΙΑΣ. Αυτό το πράγμα, επειδή καταλαβαίνετε ότι η υπηρεσία, εμείς διοικητικά, εμείς σαν διοίκηση, εμείς σαν αιρετοί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε διαδικαστικά, αυτό το οποίο κάναμε με αυτόν τον τρόπο είναι να έχουμε μια δικαστική απόφαση η οποία θα ξεκαθαρίσει πλήρως την εικόνα, αλλά και να δοθούν χρήματα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή στη ΔΕΙΑΣ. Αυτό δηλαδή το οποίο υποσχέθηκα και προς τους εισαιρέους, ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα δοθεί η λύση, η οριστική λύση θα δοθεί στο δικαστήριο. Αλλά μέχρι τότε έπρεπε να δώσουμε απάντηση μέσα στο πλαίσιο του νόμου, χωρίς να κινδυνεύει κανένας με αυτή την έννοια. Ο Δήμος ξεκίνησε μάλιστα να πληρώνει και τους τρέχοντες λογαριασμούς προς την ΔΕΙΑΣ, κάτι που δεν γινόταν μέχρι σήμερα. Τρέχοντες λογαριασμοί θα έχουν, είναι, οφείλουμε να τους πληρώνουμε, τους τρέχοντες λογαριασμούς. Άρα, εκτός από αυτό το ποσό το οποίο αναφέρεται στο παρελθόν, που είναι μέρος του ποσού αυτό το οποίο δεσμεύτηκε και θα εισπραχθεί από τη ΔΕΙΑΣ, πέραν αυτού του ποσού θα έχουμε και τα ποσά τα οποία είναι τα τρέχοντα, τα οποία πρέπει να πληρώνονται. Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει κανένας ο οποίος να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Άρα γινόταν μέχρι τώρα, το λέω σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Γάτση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που έλεγε ας πληρώνουμε τα τρέχοντα. Δεν γινόταν μέχρι τώρα, γιατί σας λέω, ήταν θέμα καθαρά υπηρεσιακό. Και πολλές φορές, ξέρετε, άλλο είναι τι θέλεις να κάνεις και άλλο τι μπορείς να κάνεις. Και εδώ, όταν η υπηρεσιακή, για τους δικούς τους λόγους, δεν θα το αξιολογήσω εγώ τώρα, για τους δικούς τους λόγους έχουν μια τέτοια θέση, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως διοίκηση να αποδεχθούμε αυτά που λένε οι υπηρεσιακοί, αλλά να κάνουμε και κινήσεις τέτοιες για να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί οι πολιτικοί πρέπει να λύνουν προβλήματα και όχι να ακολουθούν τους υπηρεσιακούς σε αυτά τα οποία λένε. Αναφορικά τώρα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να ενισχύσει οικονομικά με 50 εκατομμύρια ευρώ όλους τους δήμους που έχουν δικαστικές εκκρεμότητες, αυτό αφορά τελεσίδικες αποφάσεις σύμφωνα με τον κύριο Χρυσάφη, οπότε ο Δήμος Σερών δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα και δεν μπορεί να πάρει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει αμέσως την ΔΕΙΑΣ. Οι τελεσίδικες αποφάσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν περάσει, δεν είναι μόνο απλές διαταγές πληρωμής, έχουν περάσει, έχουν μια κρίση τελεσίδικη δικαστική, η οποία παίρνει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια. Η ΔΕΙΑΣ, η δικιά μας, δεν έχει τέτοιες τελεσίδικες αποφάσεις, γιατί είναι μία από τις εύρωσεις της ΔΕΙΑΣ. Εκτός από το κομμάτι δηλαδή αυτής της διένεξης, που δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά είναι θέμα διαφωνίας μεταξύ των υπηρεσιών χρόνια τώρα, δεν έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις να ωφεληθούν. Τώρα φυσικά αυτό εγείρε ένα άλλο θέμα, το οποίο το επισημέναμε στην ΚΕΔΕ, πήγαινε ένα άλλο θέμα ηθικού επί αυτών. Δηλαδή το να ενισχύονται οι ΔΕΙΑ, οι οποίες έχουν ληξιπρόθεσμες τέτοιες οφειλές, άρα η διαχείρισή τους δεν ήταν και η πρέπουσα, και να μην ενισχύονται οι ΔΕΙΑ, οι οποίες είναι εύρωστες, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί δύο επίπεδα ΔΕΙΑ, δύο επίπεδα στις ΔΕΙΑ, κάτι το οποίο δεν είναι ηθικά σωστό. Το επισημάναμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια οριζόντια ενίσχυση για την ενεργειακή κρίση που έχουν οι ΔΕΙΑΣ, που δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ωφελεί το Δήμο Σερών, δεν ωφελεί τη ΔΕΙΑ Σερών, και νομίζω ότι δίνει ένα κακό στίγμα. Άρα εμείς δεν θα πάρουμε χρήματα, από αυτό δεν περιμένουμε. Μα δεν έχουμε τελεσίδικες, ληξιπρόθεσμες αποφάσεις. Τα χρήματα που έλεγε το Υπουργείο ότι θα δώσει ως οικονομική ενίσχυση. Τα αναμένουμε.
Τα αναμένουμε, ακόμη τα αναμένουμε. Είναι χρήματα τα οποία ήταν σε πρώτη φάση να δοθούν 20 εκατομμύρια, 20 συν 20, δεύτερη φάση. Δεν έχουμε πάρει ακόμη τίποτα. Την ακύρωση του διαγωνισμού για ταλέντ και την επανεξέταση του θέματος ζήτησε με παρέμβασή του ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ώρα Ευθύνης και υποψήφιος δήμαρχος Σερών Γιώργος Τσιμερίκας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα το πρωί στα μέσα ενημέρωσης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών αναφέρθηκε και στο κομμάτι των σχολικών εγκαταστάσεων, γνωστοποιώντας πως επισκέφθηκε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σερών, όπου ενημερώθηκε πως για όλες τις εργασίες στα σχολεία χρειάζονται 9 εκατομμύρια ευρώ. Την ακύρωση του διαγωνισμού των LED, ο οποίος σήμερα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή και οδεύει προς υλοποίηση αφού έχει βρεθεί ο ανάδοχος που είναι η Κοσμοτέ, ζητά ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών Γιώργος Τσιμερίκας, ο οποίος σκέφτεσε τους δικούς του προβληματισμούς σχετικά με το έργο, καθώς όπως τόνισε, η Δημοτική Αρχή για ένα τόσο μεγάλο έργο δεν έκανε διαβούλευση, ούτε έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε εκεί να τοποθετηθούν όλες οι δημοτικές παρατάξεις, γεγονός που για τον ίδιο στερεί το δικαίωμα της ενημέρωσης των δημοτών και την πολυπόθητη διαφάνεια. Είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση λειτουργίας του ηλεκτροφωτισμού και του εφήμερου εξυγχρονισμού του για 12 χρόνια σε ιδιώτη. Και ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επανεξέταση του θέματος, ώστε η κυριότητα να παραμείνει στο Δήμο, ο οποίος θα αποκομίσει το όφελος που θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση εποφελία των δημοτών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο τελειώνοντας να επισημάνω ότι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Πέτρου Αγγελίδη προσπάθησε να εφαρμόσει μία μέθοδο που επίσης εξασφάλιζε την παραμονή της κυριότητας του οδοφωτισμού στο Δήμο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως δεν θα έπρεπε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης μόνο με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να δεσμεύσουν για 12 χρόνια το Δήμο Σερών. Γιατί υπήρχε μόνο μία προσφορά και όχι περισσότερες, ώστε να εξασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου από τον υγιή ανταγωνισμό και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο έργο? Αυτά δεν θα πρέπει να μας προβληματίζουν? Τέλος, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν ερεύνησε τη γραπτή πρόταση μεγάλης σεραϊκής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό σε θέματα ηλεκτροφωτισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.030.000 ευρώ για το ίδιο ακριβώς συμβατικό αντικείμενο? Γιατί βιάζεται τόσο η Δημοτική Αρχή στο τέλος της θητείας της να κλείσει γρήγορα το διαγωνισμό, όταν χάθηκε πολύτιμος χρόνος 3,5 ετών που ασκεί τα καθήκοντά της? Εάν είχε ξεκινήσει έγκαιρα τη διαδικασία αντικατάστασης των φωτιστικών, ποιο θα ήταν το όφελος του Δήμου μέχρι σήμερα από την εξοικονόμηση ενέργειας? Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Εμείς σαν Δημοτική Παράταξη που θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά: η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Ο ίδιος ανέφερε πως αυτές οι συμβάσεις σε άλλους Δήμους έχουν προβλήματα, γι' αυτό και η παράταξή του θεωρεί πως ο Δήμος Σερών μόνος του μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Ξεκαθάρισε βέβαια μετά από ερώτηση που του τέθηκε πως ο Δήμος για να το κάνει καλύτερα θα αναλάμβανε μόνο τη χρηματοδότηση. Η Κοσμοτέ είναι μια μεγάλη εταιρεία και κυρίως εξασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα. Εμείς σαν Δήμος νομίζω πως μπορούμε να εκτελέσουμε εμείς το έργο αυτό και να ωφεληθούμε εμείς αυτού του ποσοστού της εξοικονόμησης ενέργειας. Να μην έχουμε συμμέτοχο στα κέρδη που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση ενέργειας κάποια άλλη εταιρεία. Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες. Είναι γεγονός ότι αυτό που χτες και σήμερα φαντάζει επίκαιρο, μετά από ένα χρόνο δεν θα είναι. Όταν εμείς λοιπόν πούμε σε μια διαδικασία σταδιακής αντικατάστασης, θα έχουμε την ευκαιρία να ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες που θα προκύψουν. Αυτά τα μεγέθη θα πρέπει να εξεταστούν και να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη από προσωπικό του Δήμου, όχι από έναν σύμβουλο που μας έρχεται από αλλού και ο οποίος δεν ξέρουμε ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Μπορεί κάποιος να μας το εξασφαλίσει? Ας μας το απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Ναι, εγώ δεν ρωτάω αυτό. Σας απάντησα ότι το τι θα κάνει η Κοσμοτέ είναι θέμα της Κοσμοτέ. Εμείς, σαν Δήμος Σερών, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα.
Μπορείτε εσείς να μου πείτε ότι η Κοσμοτέ πώς θα ενεργήσει μετά από 2 ή 3 χρόνια? Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερών αναφέρθηκε και στο κομμάτι των σχολικών εγκαταστάσεων, γνωστοποιώντας πως επισκέφθηκε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όπου ενημερώθηκε πως για όλες τις εργασίες στα σχολεία χρειάζονται 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχηγός της παράταξης Ώρα Ευθύνης αναφέρθηκε και στο κομμάτι της στατικότητας του γηπέδου, τονίζοντας πως η μελέτη καθυστέρησε πάρα πολύ παρά τα χρήματα που υπήρχαν από πλευράς Κώστα Καραμαλή. Η καθυστέρηση αυτή του Δήμου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ανάγκασε τον Πανσεραϊκό να αναζητά γήπεδο για να παίξει τη νέα σεζόν. Και ενώ υπήρχε εγκεκριμένη χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου, γιατί καθυστέρησε τόσο? Με αποτέλεσμα η ομάδα μας, ο Πανσεραϊκός, την οποία αγαπούν όλοι οι Σεραίοι, αυτή τη στιγμή να αγωνίζεται να βρει έδρα σε άλλο νομό. Με την παρούσα κατάσταση και όπως αυτή μπορεί να βελτιωθεί μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, υπάρχει περίπτωση να δοθεί από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας άδεια καταλληλότητας του Δημοτικού Γηπέδου Σερών για τέλεση αγώνων? Νομίζω ότι η απάντηση είναι εύλογη. Τη γνωρίζουμε όλοι. Ποιος πρέπει να χρεωθεί αυτή την αδράνεια και αυτή την καθυστέρηση? Εν κατακλείδη, η άποψη και πρότασή μας είναι ότι οι εγκαταστάσεις δεν πρέπει να εγκαταλείπονται, αλλά να υπάρχει περιοδικός προληπτικός έλεγχος και περιοδική συντήρησή τους, ώστε να μην προκαλούνται εκτεταμένες ζημιές που απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αποκατάστασή τους. Φυσικά αυτό ισχύει για όλα τα δημόσια κτίρια, κυρίως όμως τα σχολεία μας. Φωτεινή απόδειξη το γεγονός ότι μετά το τρομερό δυστύχημα που βιώσαμε στην πόλη μας με το 1ο Δημοτικό Σχολείο, ο Δήμος ενεργοποιήθηκε και προέκυψε από αυτή τη μελέτη ένα απαιτούμενο κόστος 9 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ένα κτίριο το εγκαταλείπεις, θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί να το ξανακατασκευάσεις από την αρχή απλά για να το συντηρήσεις. Είναι δυστυχώς όμως στην πολιτική κάποια έργα τα οποία δεν φέρνουν ψήφους. Εμείς αν υποψήφοι στις επόμενες εκλογές θεωρούμε πως πρέπει να μπουν οι σωστές προτεραιότητες. Ο κύριος Τσιμερίκας για ακόμη μια φορά τόνισε πως θέλει να είναι δήμαρχος για μία θητεία για να κάνει αυτά που πρέπει. Θέλω να είμαι δήμαρχος των Σερών για μία θητεία για να κάνω αυτά που πρέπει. Όχι για να είμαι ισόβιος δήμαρχος. Και καλά θα κάνει ο δήμαρχος να ασχοληθεί με τα προβλήματα των Σερών και να αφήσει τις Βρυξέλλες και τα πέρα δόθε. Ο Δήμος έχει πάρα πολλά προβλήματα να λύσει και να αντιμετωπίσει. Και έχουμε μείνει πίσω σε πολλά. Και στα στρατόπεδα και στα γήπεδα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και παντού. Εσάς όσες έστελνε και έδειξε τις Βρυξέλλες για θέματα που αφορούν όλους τους Δήμους χώρες, δεν θα βγαίνατε? Εγώ δεν θα διεκδικούσα θέση στην ΚΕΔΕ. Θα κοίταγα να λύσω τα προβλήματα του Δήμου Σερών και όχι τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικράτειας. Γι' αυτά είναι αρμόδιοι άλλοι. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τηλεφωνικά τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ, τον κύριο Μαργαρίτη Χατζημαργαρίτη, ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση στο δελτίο μας σχετικά με τα όσα ανέφερε ο κύριος Τσιμερίκας για το θέμα του κολυμβητηρίου. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί και στο λουκέτο που μπήκε για να γίνουν κάποιες εργασίες ως ότου βγει το πόρισμα για το τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν στην εγκατάσταση. Συγκεκριμένα να αναφέρω εγώ ότι ο κύριος Τσιμερίκας είπε ότι ο νέος σύμμαχος και πρώην πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, δεν ενημέρωσε για την υποψία προβλήματος στατικότητας του κτηρίου, μεταξύ των άλλων που ανέφερε για το κολυμβητήριο. Κύριε Χατζημαργαρίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κώτα. Καλησπέρα και στους φίλους των θεατές. Λοιπόν, σας ακούμε για την παρέμβαση που θέλετε να κάνετε στο δελτίο μας. Στα πλαίσια λοιπόν της σημερινής του συνέντευξης τύπου, ο υποψήφιος δήμαρχος Σερών, κύριος Τσιμερίκας, ναι, αναφέρθηκε κατά την προσωπική μου άποψη με έναν τρόπο απαράδεκτο και ανεύθυνο στο πρόσωπό μου, και θα ήθελα, αν μου δώσετε τη δυνατότητα, να αποκαταστήσω την αλήθεια, την πραγματική εικόνα, γιατί μιλάμε για το κολυμβητήριο της πόλης, το οποίο διατέλεσα πρόεδρος, ως πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 19. Και ας δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Και θα αναφερθώ στο τέλος για τους λόγους που πιστεύω πως έγινε αυτή η ανεύθυνη και απαράδεκτη επίθεση στο πρόσωπό μου. Το κολυμβητήριο λοιπόν το καλοκαίρι του 19, τον Ιούλιο του 19,
δέχθηκε την προκαθορισμένη επίσκεψη από την Επιτροπή που ορίζεται από τον νόμο της αποκεντρωμένης για την αδειοδότηση των αττικών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Μέλος της Επιτροπής ήμουν και εγώ ως όφυλα, ως εκπρόσωπος του φορέα, του κολλημητηρίου. Η Επιτροπή λοιπόν στην προκαθορισμένη αυτή της επίσκεψη διαπίστωσε κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο κολλημητήριο. Αυτά τα προβλήματα με οπτικό έμεγχο, με γυμνό μάτι για να λέμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, ναι, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν μια εικόνα πραγματική. Κλείθηκε λοιπόν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία θέλοντας να δώσει μια πιο εξειδικευμένη απάντηση για το πρόβλημα που υφίσταται τότε το κολλημητήριο, για το πρόβλημα που εντοπίσαμε εμείς ως μέλη της Επιτροπής, έκρινε σκόπιμο να έρθει μια τεχνική εταιρεία, η οποία είναι εξειδικευμένη στη Μακεδονία, είναι από τις καλύτερες στη Μακεδονία, και να μας δώσει μια πιστοποίηση για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι προβλήματα είναι αυτά και σε τι βαθμό μπορούν να μας ανησυχήσουν. Έγινε λοιπόν αυτό. Η επιτροπή αυτή, λοιπόν, η τεχνική εταιρεία πιστοποίησε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο κολλημητήριο, παρότι γινόταν αρκετές παρεμβάσεις εκείνο το χρονικό διάστημα και ήταν κλειστό, γιατί τον Αύγουστο, όπως ξέρετε, το κολλημητήριο το κλείνουμε για τη συντήρηση. Το κλείναμε. Συγγνώμη για το κλείνουμε. Λοιπόν, και επίσης την ίδια πιστοποίηση μας έδωσε και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Και έτσι λοιπόν το κολλημητήριο στις 17 Σεπτέμβρη του 19 με πρόεδρο του Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη άνοιξε και πάλι για να δοθεί προς χρήση και όπως φάνηκε εκ των αποτελέσματος 3,5 χρόνια λειτουργούσε άψογα και με ασφάλεια. Το συγκεκριμένο λοιπόν χρονικό διάστημα έγινε ένας αγώνας δρόμου από τη Δημοτική Αρχή του Πέτρου Αγγελίδη σε συνεργασία με τον νεοκλεγέντα τότε δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη και υπήρξαν αρκετές συναντήσεις και συσκέψεις. Εδώ είναι το μεμπτό για μένα και το προσβλητικό, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Τσιμερίκας, γιατί και αρκετοί από τους συνεργάτες του, στο περιβάλλον μου τώρα, γνωρίζουν και το ποιόν του Χατζημαργαρίτη, αλλά και τις συναντήσεις και τις ενημερώσεις που έλαβαν χώρα στο Δημαρχείο της πόλης τον Αύγουστο του 19. Και έτσι λοιπόν, σε αυτές τις συναντήσεις, σε αυτές τις συσκέψεις, δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά και έτσι ομόφωνα η Επιτροπή που αποτελείται όχι από αιρετούς, έτσι έδωσε το έναυσμα και την εισήγηση τη θετική στον αντιπεριφερειάρχη, τον νεοκλεγέντα τότε Παναγιώτη Σπυρόπουλο, να δώσει το πράσινο φως για να ανοίξει το κολλημητήριο. Και μάλιστα θυμάμαι πως καθυστερήσαμε κάποιες μέρες διότι ο κ. Σπυρόπουλος δεν είχε δικαίωμα υπογραφής ως νεοκλεγέντας μέχρι να αποκτήσει το δικαίωμα υπογραφής. Άρα δηλαδή, κύριε Χατζημαργαρίτη, δεν υπήρχαν θέματα, προβλήματα στην αθλητική εγκατάσταση? Ακούστε να δείτε, στο κολλημητήριο... Και το ρωτώ αυτό γιατί λίγους μήνες πριν, λίγες εβδομάδες πριν από αυτό το οποίο μας αναλύεται τώρα, ο κύριος Μωυσιάδης είχε κλείσει το κολλημητήριο, έτσι δεν είναι? Σας το λέω, ο κύριος Μωυσιάδης δεν έκλεισε το κολλημητήριο. Ο κύριος Μωυσιάδης έκλεισε το κολλημητήριο υπογράφοντας την εισήγηση που πήρε από την Επιτροπή, ναι, της οποίας μέλος ήμουν και εγώ. Okay. Και εγώ έχω χρησιμοποιήσει την υπογραφή μου για να κλείσει. Όταν σε μια εγκατάσταση βλέπεις με οπτικό έλεγχο, με γυμνώματι, κάτι το οποίο δεν σου αρέσει, είναι λογικό για λόγους ασφάλειας να κρίνεις, να καλέσεις αυτούς που μπορούν να πιστοποιήσουν την ασφάλεια και αυτό κάναμε εμείς. Αλλά έπρεπε στο χρονικό διάστημα αυτό καλό να κλείσει, γιατί τότε συνέπεπτε με το καλοκαίρι και τον Αύγουστο με τις συγκεκριμένες εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Ναι. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι που ξέρω να σας αναλύσω και να σας εξιστορήσω με την εικόνα αυτή που έχω στα μάτια μου εγώ από τότε. Ναι. Αυτό όμως που είναι μεμπτό για μένα είναι ότι ο κύριος Τσιμερίκας χρησιμοποιεί το όνομά μου σε μια ιστορία η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ, και από τους συνεργάτες μου τους οποίους έχει δίπλα του, τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν τα λεγόμενά του πως εγώ δεν ενημέρωσα ποτέ τον δήμαρχο, τον νεοκλεγέντα δήμαρχο τότε, Αλέξανδρο Χρυσάφη, δεν ισχύει και είναι προσβλητικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το παράπονο μου και λυπάμαι πάρα πολύ εάν ο κύριος Τσιμερίκας έχει επιλέξει να ξεκινήσει ένα προεκλογικό αγώνα στηριζόμενος σε ψέματα και σε λάσπη. Κύριε Χατζημαρίδη, ένα λεπτάκι πριν σας αποδεσμεύσω. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη την οποία αφήσατε εσείς στην νυν Δημοτική Αρχή με τα 2 εκατομμύρια, τα χρήματα αυτά υπάρχουν? Δεν είναι μελέτη, είναι χρηματοδότηση. Τα χρήματα αυτά υπάρχουν? Ασφαλώς. Οπότε, έχετε σας ενημέρωση γιατί καθυστερεί όλο αυτό το έργο να υλοποιηθεί?
Ακούστε κύριε Κώτα, εγώ όσον αφορά το κομμάτι που ήθελα και έπρεπε να απαντήσω, που αφορά το πρόσωπό μου, απάντησα. Για τα υπόλοιπα έχουν δοθεί. Ναι, γιατί εσείς αφήσατε χρήματα στον Κορβανά του Δήμου, αλλά αυτό το έργο δεν υλοποιείται. Αυτό... Θα υλοποιηθεί, είναι σε εξέλιξη και θα υλοποιηθεί. Ναι. Το αν κάποια έργα καθυστερούν, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχει ο κρατικός μηχανισμός. Εγώ σας αναφέρω ότι σε πολλές μου τις συνεντεύξεις έχω χαρακτηρίσει το Δήμο σαν μια ατμομηχανή την οποία τη πρόχνει. Ναι, τέσσερα χρόνια πέρασαν όμως, Πρόεδρε. Νομίζω δόθηκαν απαντήσεις από τον Δήμαρχο Σερών, αλλά και από τον νυν Πρόεδρο, να μην αδικήσουμε, και τον νυν Πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Γάσκου. Και να σας πω το εξής, κλείνοντας, ότι στο κολυμπητήριο της πόλης συνεχίζω να κάνω συχνές επισκέψεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χωρίς να ήμουν υποψήφιος και χωρίς να έχω. Γιατί ένας χώρος στον οποίο έζησα, πόνησα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους χρήστες του κολυμπητήριου και στους ανθρώπους που αν τους ρωτήσετε, θα καταλάβετε ακριβώς το τι αισθάνονται για αυτό το χώρο. Εγώ το προχθές τους ρωτήσαμε και μας είπαν ότι αν κλείσει και παραμείνει κλειστό το κολυμπητήριο θα πάμε στη Βουλγαρία να κάνουμε προπόνηση. Αυτό δεν περιποιεί αν τιμή υπάρχει, για τον νομό μας, να τα πούμε. Υπάρχει κανείς που θα μπορέσει να κρατήσει μια κατάσταση ανοιχτή αν εγκυμονεί κινδύνος? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Ήμουν στο κολυμπητήριο πριν πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Και δίπλα μου ένας πατέρας μου κάνει τον εξής την εύλογη ερώτηση. Δεν βλέπεις, Πρόεδρε, στη σκεπή που υπάρχει ένα πρόβλημα και υπάρχουν σοβάδες που πέφτουν? Που λέω, αύριο να καλέσουμε τεχνική υπηρεσία, να το κλείσουμε και να διορθώσουμε αυτές τις ατέλειες, γιατί και εμένα μου θυμίζει κάπως προβληματική η περιοχή αυτή που βλέπω με τα μάτια μου. Όχι, αυτό μου λέει, δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει από το 1976, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, λειτουργεί όλη την ημέρα, έτσι, ναι. Γίνεται αγώνας, έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις αυτή και θα χρειαστεί να γίνουν κι άλλες. Ακόμη και όταν θα γίνει και θα ολοκληρωθεί, πιστέψτε με, αυτή η ενεργητική αναβάθμιση, πάλι θα χρειαστούν παρεμβάσεις και θα χρειάζονται ακόμα και σε καινούργιες εγκαταστάσεις και σε καινούργια κολυμπητήρια. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Εδώ 30 χρόνια είναι χαλασμένος το σύστημα εξαέρωσης. 30 χρόνια μας έλεγε ο κ. Γάτσιος. Το σύστημα εξαέρωσης δεν λειτουργήσε εξ αρχής. Το πρόγραμμα της ενεργικής αναβάθμισης περιλαμβάνει εξαέρωση, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εξαέρωση, το πρόβλημα είναι η πισίνα. Γι' αυτό και φυσικά υπάρχουν προβλήματα στο χώρο της πισίνας. Εκεί είναι το πρόβλημα, στην διαρροή του νερού. Μάλιστα. Νομίζω ότι όμως με καλή διάθεση και πολλή επιμονή και προσπάθεια θα λυθούν. Κύριε Χατζημαράτη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τώρα, είδαμε τι απάντησε ο κύριος Χατζημαργαρίτης στον κύριο Τσιμερίκα. Άλλη μία απάντηση έρχεται όμως από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Σερών, τον κύριο Σπύρο Μισερλή. Αφορμή η τοποθέτηση του υποψήφιου δημάρχου για το θέμα το LED, ο κύριος Μισερλής τολίζει πως η κριτική πρέπει να γίνει από ανθρώπους που πρώτα απ' όλα γνωρίζουν καλά αυτά που λένε. Ποιος έκανε αυτές τις δηλώσεις? Κύριος Τσιμερίκας. Έχει διαβάσει ο κύριος Τσιμερίκας τη διακήρυξη? Έχει διαβάσει την απόφαση της σημερινής Οικονομικής Επιτροπής? Τι πράγματα είναι αυτά που λέει ο κύριος Τσιμερίκας? Ο κύριος Τσιμερίκας, πριν μιλήσει για τη σύμβαση των LED και ζητήσει την ακύρωση του διαγωνισμού, καλό θα είναι πρώτα να ενημερωθεί και να διαβάσει τη σύμβαση αυτή. Αυτό απαντά στον υποψήφιο Δήμαρχο Σερών, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου, Σπύρος Μισερλής, υπογραμμίζοντας πως η κριτική πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που πρώτα γνωρίζουν καλά αυτά που λένε. Θα πρέπει πριν πει τέτοια πράγματα να είναι απόλυτα ενημερωμένος, να πάρει τις πληροφορίες που θέλει και στη συνέχεια να κάνει την κριτική του. Αλλά αυτά που ακούω τώρα είναι πράγματα τα οποία απέχουν πόρο από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Με εκπλήσουμε που ένας υποψήφιος δήμαρχος λέει τέτοια πράγματα για έναν διαγωνισμό που δεν γνωρίζει. Είναι πασιφανές ότι δεν γνωρίζει. Καλό θα ήταν λοιπόν να τον μελετήσει και στη συνέχεια, αν ενδιαφέρεται, να κάνει κριτική στη διάθεσή του. Η κριτική που θα είναι πάντα υποφελία, αλλά εκπλήσωμα. Τον καλείτε στο γραφείο σας να έρθει να ενημερωθεί? Αν μου ζητήσει, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει στο γραφείο μου και να μου ζητήσει ενημέρωση, μπορεί να πάρει, έχει όμως και, από ό,τι ξέρω, έχει και δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι συμμετέχουν στο συνδυασμό του, οι οποίοι συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια, είχαν ενημερωθεί αναλυτικότητα από τις διαδικασίες του διαγωνισμού. Θα μπορούσε ο δημοτικός σύμβουλος στον οποίο συμμετέχει να πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από τις υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται καν να έρθει σε μένα, δεν χρειάζεται να, θα μπορεί να με παρακάμψει με πολύ μεγάλη άνεση και να ενημερωθεί πλήρως. Τότε να ασκήσει κριτική. Μάλλον δεν ξέρει.
Συνεχίζουμε το δελτίο μας και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με την πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, την κυρία Χρυσάνθη Παλάζη, που είναι μαζί μας. Κυρία Παλάζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στους τηλεθεατές σας, κύριε Κώτα. Η κοινοφελής επιχείρηση θα προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της φιλαρμονικής του Δήμου Σερών. Τι περιλαμβάνει η προκήρυξη και τι πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που μας ακούν σήμερα? Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν και μας δίνετε, και σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωστοποιήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι πρόκειται για μια ανοιχτή πρόσκληση. Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού με όλα τα προσόντα τα οποία προσδιορίζει ο νόμος, ο σχετικός νόμος για αυτή τη θέση. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι του ενός υποψηφίων, διευκρινίζουμε ότι θα λάβουμε υπόψη μας επιπρόσθετα προσόντα από αυτά που ορίζει ο νόμος, όπως είναι η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, όπως είναι επιμορφώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, οποιαδήποτε δηλαδή, όπως σε κάθε προκήρυξη, επιπλέον τυπικά προσόντα από τα πτυχία τα συγκεκριμένα που ορίζει ο νόμος για τη συγκεκριμένη θέση. Μέχρι πότε είναι, πότε μπορούν να στείλουν βιογραφικά και τα υπόλοιπα έγγραφα οι συμμετέχοντες σε αυτό το διαγωνισμό? Μέχρι τις 7 Απριλίου, ναι. Να διαβάσουν προσεκτικά την πρόσκληση. Τα προσόντα δηλαδή που έχουμε βάλει και ορίζονται από τον νόμο και είναι προϋπόθεση για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Για οποιαδήποτε απορία μπορούν φυσικά εργάσιμες ημέρες και ώρες να καλούν στο 23-21-068-900 και να διευκρινίζουν στο τμήμα προμηθειών την απορία που έχουν, είτε να απαντήσουν η Γενική Διευθύντρια ή το οποιοδήποτε άλλος υπάλληλος, σχετικά με διευκρινήσεις αναφορικά με όσα περιγράφονται στην ανοιχτή πρόσκληση, που νομίζω όμως ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις γιατί είναι πολύ σαφές. Mm-hmm. Εννοείται φυσικά ότι σε κάθε σε περίπτωση που θα προχωρήσουμε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των φακέλων των υποψηφίων, επειδή πρόκειται για σύμβαση, απαιτείται να υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κύριε Παλάζη, η προκήρυξη αφορά αρχιμουσικό, σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Γιατί θέλουμε αρχιμουσικό, γιατί θέλετε αρχιμουσικό στην ΚΕΔΙΣ, δεδομένου το ότι υπάρχει μια πάντα με πνευστά και κρουστά, αυτό ορίζει η νομοθεσία? Ναι, ακριβώς αυτό ορίζει η νομοθεσία. Δεν πρόκειται για απλή πρόσληψη μουσικού, ναι, σε ΟΤΑ. Γιατί θα αναρωτηθεί κανείς, πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα, γιατί ζητάτε αρχιμουσικό? Γιατί στις φιλαρμονικές η θέση που προβλέπεται είναι αρχιμουσικού. Και εξ αυτής προκύπτουν και τα τυπικά προσόντα, τα προαπαιτούμενα. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση οργανισμού ΟΤΑ που ζητούμε ένα μουσικό, παραδείγματος χάρη στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, έχουμε μουσικούς, mm-hmm, απασχολούμενους μουσικούς. Εκεί η διαδικασία, μάλλον τα τυπικά προσόντα, είναι διαφορετικά, είναι κατώτερα της θέσης του αρχιμουσικού. Η ΚΕΔΙΣ έχει μουσικό ίδρυμα, γιατί αρχιμουσικός εκεί νομίζω ότι τοποθετείται. Ο κανονισμός λειτουργίας της ΚΕΔΙΣ προβλέπει ακριβώς την φιλαρμονική μπάντα, ναι, το μουσικό φυτώριο και προβλέπεται η θέση αρχιμουσικού. Ναι, αλλά αρχιμουσικό θέλει ένα μουσικό ίδρυμα. Όταν λέτε ίδρυμα, τι εννοείτε? Μουσικό γιατί ίδρυμα. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη δομή. Τα οδεία. Τα οδεία δεν έχουν μπάντες. Όταν έχουν μπάντες, η θέση εκεί προβλέπεται να είναι, και είχαμε στο παρελθόν σε οδεία, ιδιωτικά οδεία, αρχιμουσικούς. Αυτή την ώρα λοιπόν, στη δομή που λέγεται φιλαρμονική της ΚΕΔΙΣ του Δήμου Σερών, η θέση που προβλέπεται και το έχουμε ελέγξει με την νομική μας υπηρεσία είναι αυτή ακριβώς του αρχιμουσικού και εξ αυτού προκύπτει η σαφής περιγραφή μέσα στην ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους των τυπικών προαπαιτούμενων μουσικών προσόντων. Ζητάτε και αρχιμουσικό και έναν μουσικό συγχρόνως? Ναι, ζητάμε δύο άτομα. Mm-hmm. Γιατί, ζητούμε, κύριε Παλάζη? Ναι. Ζητούμε δύο άτομα γιατί ακριβώς θέλουμε να καλύψουμε και το μουσικό μας φυτώριο, το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της φιλαρμονικής. Ο αρχιμουσικός θα λάβει περισσότερα χρήματα από έναν απλό μουσικό? Αυτό επιτρέψτε μου λίγο να σας το απαντήσω σε δεύτερο χρόνο,
όταν θα δούμε τι προσφορές, τι φάκελοι θα έρθουν, τι προσφορές θα υπάρξουν και ανάλογα θα δούμε πώς θα προδιαγράψουμε. Προϋπολογισμός δεν έχει γίνει. Πώς δεν έχει γίνει, δεν διαβάσατε τη μελέτη. Φυσικά υπάρχει προϋπολογισμός και για το χρονικό διάστημα και για το ποσό. Το ποσό λοιπόν για τους δύο μουσικούς, για το υπόλοιπο αυτό της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς που λήγει τον Αύγουστο, γιατί και μέσα στον Αύγουστο έχουμε υποχρεώσεις να παρίσταται η φιλαρμονική στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, είναι στο ποσό που σχεδόν φτάνει τις 12.000. Συνολικά για δύο άτομα. Συνολικά για δύο άτομα. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Παλάζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Περιλαμβανομένου του ΦΠΑ εννοείται. Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Με επιτυχία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε σήμερα το εκπαιδευτικό αθλητικό πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης τρίποντα στα σχολεία, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης, οι γυμναστές και οι καθηγητές του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και οι ομοσπονδιακοί προπονητές, με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης μέσα από οργανωμένες δράσεις της Ομοσπονδίας, προκειμένου να μοιηθούν στις αξίες του αθλητισμού όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η ισότητα. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ένωτα Σερών, τον Δήμο Σερών και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο βρέθηκε για ακόμη μια φορά με αφορμή την επίσκεψή της στο νομό Σερών η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η αυλή του σχολείου πλημμύρισε από παιδιά τα οποία με μεγάλη χαρά έπιασαν την μπάλα στα χέρια τους και έπαιξαν μεταξύ τους, μαθαίνοντας φυσικά από τους καλύτερους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ο στόχος του προγράμματος είναι η μίμηση στο άθλημα, στην καλαθοσφαίριση και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον κάποια από τα παιδιά αυτά θα στελεχώσει σε εθνικές ομάδες. Σαν παίκτες, είτε σαν παράγοντες στο μπάσκετ, είτε και σαν διαιτητές. Υπάρχουν παιδιά που μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, κυρίως στην περιφέρεια, δεν έχουν έτσι επαφή με το άθλημα, δεν το ξέρουν. Όχι, νομίζω ότι τα παιδιά τώρα λόγω του διαδικτύου και της τηλεόρασης μπορούν να δουν πάρα πολλούς αγώνες και επισημαίνω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι ειδικά εδώ ο τόπος έχει παιδιά με μεγάλη σωματοδομή, δηλαδή είναι πολύ ψηλά παιδιά, είτε ένα αγόρι είτε ένα κορίτσια, που βοηθάει στην ανάπτυξή τους για να γίνουν καλύτεροι παίκτες. Τι επιτυχίες της εθνικής ομάδας και το ότι μπαίνει στα σπίτια μας και βλέπουμε τους παίκτες που είναι δημοφιλείς, επηρεάζει τα παιδιά? Προφανώς, όλοι οι αθλητές γίνονται πρότυπο. Πρότυπο στην καθημερινότητα των παιδιών, θέλουν να τους μοιάξουν και γενικά ο αθλητισμός βοηθάει τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται και να έχουν πειθαρχία στη ζωή τους. Ο Δήμος Σερών έχει πολλές ομάδες μπάσκετ και μάλιστα επί πολλά χρόνια πρωταγωνιστούσαν τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο μπάσκετ. Ο Δήμος Σερών είναι ένας δήμος που αγαπά το μπάσκετ και έχει ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Όσο δε για τους αθλητές, από τις Σέρες, πολλοί κατάφεραν να πιάσουν κορυφή και να πάνε σε πολύ μεγάλες ομάδες. Σίγουρα, η αλήθεια έχουμε την τύχη να έχουμε αρκετά παιδιά στο μπάσκετ και εμείς στην Ακαδημία Σαν Πασαρικός έχουμε πάρα πολλά παιδιά, πολύ ψηλά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε την τύχη, είμαστε χαρούμενοι. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό, είτε είναι ψηλή, είτε είναι κοντή, είτε έχουν κιλά, είτε έχουν κιλά, μπορούν να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Σίγουρα όμως αυτό που είπε και ο coach Δοξάκης είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε είναι έχουμε ομοσπονδιακός χρόνια. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θα μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Να ρωτήσω, πώς γίνεται ένα παιδί, αν δηλαδή πούμε ότι είναι ταλαντούχο, ότι μπορεί να διαπρέψει, πώς θα μπορέσει να φτάσει στην εθνική, να φτάσει σε μια μεγαλύτερη ομάδα για να περάσει αυτές τις πόρτες? Πλέον ο μηχανισμός της Ομοσπονδίας είναι τόσο μεγάλος που ασχολείται ακόμα και στο πιο μικρό χωριό και στο πιο μακρινό χωριό. Υπάρχουν παιδιά, εμείς πέρυσι, ας πούμε, δύο παιδιά δικά μας πήραν μεταγραφή και είναι στην εθνική. Έχει γίνει τόσο γρήγορο το ίντερνετ, έχει γίνει τόσο γρήγορη η ενημέρωση. Οι προπονητές έχουμε άμεση συνεργασία και εμείς με την Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω ότι αν ένα παιδί έχει τη δυνατότητα, σίγουρα θα αξιοποιηθεί και θα πάει παραπέρα. Η δε διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Κατερίνα Θεοδοσέλη, ήταν η πρώτη που απάντησε θετικά ώστε το σχολείο της να συμμετέχει στη γιορτή του μπάσκετ. Όποια εξωσχολική δράση τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν καλλιέργεια δεξιοτήτων και μέσα από αυτό να μάθουν να συνεργάζονται, να βγαίνουν από την τάξη και να μαθαίνουν διάφορα άλλα πράγματα εκτός διδακτικών αντικειμένων, τους αρέσει πάρα πολύ. Πόσο μάλλον ένα άθλημα που το αγαπούν, που και εδώ, επειδή το σχολείο μας έχει την δυνατότητα των εγκαταστάσεων,
τάσεων σχεδόν καθημερινά παίζουν μπάσκετ. Και φυσικά μάλλον κάποια από αυτά και στους εξωσχολικούς τους χρόνους έχουν την δραστηριότητα αυτή. Το θέλουν πολύ, με χαρά ανταποκρίθηκαν. Πρώτο μέλημα είναι τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν. Σήμερα το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο επισκέφθηκε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Σερών, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συνομίλησε με τους ομοσπονδιακούς προπονητές αλλά και με τους μικρούς μαθητές, ρωτώντας τους εάν τους αρέσει το άθλημα αλλά και η σημερινή δράση. Οι δέρετοι του τόπου προσπάθησαν να δούνε τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητες που έχουν στο μπάσκετ, προσπαθώντας να βάλουν την πορτοκαλί μπάλα στο καλάθι. Πλην των ειδικών του αθλήματος, Βασίλη Χρυσανθίδη και Νίκου Ιλανίδη, οι υπόλοιποι δεν τα κατάφεραν να στοχεύσουν. Η διοργάνωση είναι της Ομοσπονδίας Κάλαθος Φαίρησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης και του Δήμου Σερών. Τρίτη μέρα, συνεχίζουμε από τη Ζύχνη, στο Δήμο Εμμανουέλ Παπά, χθες στο Σκοπό δηλαδή, σήμερα εδώ στις Σέρες στο Τρίτο Δημοτικό. Καλός καιρός, ωραίο κλίμα, πολλά χαμόγελα, πολλά παιδιά, ένα άθλημα που ταιριάζει στη φυσιογνωμία μας. Έχει δώσει πολλές χαρές σε επίπεδο εθνικής ομάδος, όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε βγει στους δρόμους και φυσικά σε συλλογικό επίπεδο καταλαβαίνετε και ότι ο νομός πάει πολύ καλά όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, έτσι ώστε να βγάλουμε ταλέντα και να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πήγατε και στην περιφέρεια, ήρθατε και στην πόλη, είχαν έτσι μια γενική εικόνα και από την ομοσπονδία. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε εδώ και καιρό, αν θυμάστε, και πέρσι τέτοιο καιρό συνεχίζει και βλέπουμε ότι αξίζει τον κόπο, γι' αυτό το προχωρούμε. Τα παιδιά το έχουν αγκαλιάσει, το θέλουν και νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Πάντως από την ομοσπονδία μου είπαν πως τα γήπεδα στην περιφέρεια, στα σχολεία, είναι πιο ωραία από τις. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την υποδομή, όλα τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν. Είναι επίσης γεγονός ότι έχουμε μείνει πίσω σε πολλά πράγματα. Αλλά επίσης είναι γεγονός ότι πολλά πράγματα έχουν δρομολογηθεί και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ότι όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε απάντηση, μπορούμε να προσφέρουμε έργο, μπορούμε να βάλουμε πλάτη σε προβλήματα. Εγώ όπου μπορώ να σταθώ, όπου μπορώ να βοηθήσω, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, θα είμαι αρρωγός. Τρύποντας τα σχολεία, τρύποντας τις καρδιές των παιδιών, τρύποντας και στις δικές μας καρδιές. Είναι μια υπέροχη δράση, η οποία είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται φέτος. Η FIBA, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με την Περιφέρεια, με τον Δήμο, με τις σχολικές μονάδες διοργανώνουμε αυτές εδώ τις ημέρες τρυπώντων, οι οποίες δεν είναι μόνο στα καλάθια, αλλά όπως είπα είναι και στις ψυχές μας, αλλά και στο μυαλό μας. Αυτές οι φωνές, οι παιδικές, οι οποίες εδώ χαίρονται με το άθλημα του μπάσκετ και αυτό ακριβώς είναι και το στίγμα το σημερινό, να γνωρίσουν πιο πολύ το μπάσκετ τα παιδιά, να χαρούν, να αθληθούν και φυσικά μέσα από αυτήν τη χαρά να πάρουμε και εμείς όλη χαρά που τα βλέπουμε χαρούμενα. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ουρανό στις Σέρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς, στην Δράμα από 6 έως 20 βαθμούς, στην Καβάλα η θερμοκρασία από 7 έως 16, στην Ξάνθη από 7 έως 17 βαθμούς, στην Κομοτηνή από 7 έως 18, στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 16 βαθμούς και στην Ορεστιάδα από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.